Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους μέχρι την έναρξη της δίκης ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου στις 30 Οκτωβρίου στην Πάφο, άφησε το δικαστήριο τους Θεόδωρο και Ρούλα Ριστοδήμου, Σαββάκη Σάβα και Χρήστο Σολομονίδη. Τα ονόματα και των τεσσάρων κατηγορουμένων τοποθετήθηκαν στο stop list. Θα εμφανίζονται μια φορά τη βδομάδα σε αστυνομικό σταθμό της περιοχής τους, ενώ και οι τέσσερις κατέβαλαν χρηματική εγγύηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν απαγγελθήκαν κατηγορίες εναντίον της Σαβούλας Κούσπου, τεχνικού του Δήμου Πάφου, που αποφασίστηκε να κλητευτεί ως μάρτυρας κατηγορίας. Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεχτή με επιφημίες και δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εταιρείας. Ευχαριστώ τον Θεό, την Παναγία, γιατί χωρίς και με τη βοήθειά τους και με τις προσευχές σας είμαστε σήμερα εδώ ξανά μαζί. Είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα λάψει. Στο μεταξύ ενώπιον δικαστηρίου παρουσιάστηκαν το πρωί και τα τέσσερα συγγενικά πρόσωπα του τέταρτου κατηγορουμένου που συνελήφθησαν ως ύποπτα για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου. Εναντίον και των τριών εξεδόθηκαν διατάγματα κράτησής τους για τρεις ημέρες. Προφορικά οι αδελφοί του σχεδιαστή και ο σύζυγός της κατονόμασαν τον τρίτο ύποπτο και πατέρα του σχεδιαστή ως το πρόσωπο που απέστειλε τα απειλητικά μηνύματα, γεγονός το οποίο παραδέχθηκε προφορικά ο τρίτος ύποπτος.